Παναγιώτη με μελήθωσέ με. Ιησούν Κύριε ελέησον. Και την κατηρία σε επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων τον ευσεβό και ορθοδόξο χριστιανών, τον κατοικούντο και παρεπιδημούντον ετυπωμή ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, της Αγίων. Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. Την Θεόμηφα, υπό το μακαρίο και αηδημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, και υπερπάντων των προαναποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδε ψευούς κειμένων και απαντακού ορθοδόξο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα είπε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πανσέπτου ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού, του απεκδεπομένου το παρασούμενο και πλούσιον έλεος. Υποπλημμυρών και πολέμου δοκιμαζομένων αδελφών ημών, ως και πάντων των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην και προς ενεγκόντων τους άρτους και τα δώρα ταύτα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντυπωμένα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Εκκλησία και πόλη ταύτην και πάσαν μόνη πόλη και χώραν από λοιμού λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φθηλίου θανάτου, υπέρ του ύλων ευμένη και διάλακτου γενέστε, τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεόν. Συνημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και το κόσμο σου, και σώσον τες ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεόν. Oh.
εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντας είπατε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου Κύριε και κελεύσας τη γη παντοδαφούς εκφύγει καρπούς εις απόλαυση και τροφήν ημετέρων ότι σφέρμαση τους τρεις πέδας και δανείτων εν Βαβυλών ευρωδιέτων λαμβροτέρους αναδείξας αυτός παράγαθε βασιλεύ και τα σφέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον ότι εις δόξαν σύ και εις τιμήν και μνήμη της Αγίας ενδόξου μεγαλομάτυρος Εκατερίνης της Πανσόφου ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνων των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων παράσκου δε αγαθέ εις τα ευθερεπίσασι ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσιν πάντα τα προστοτερήν αιτήματα και των αιωνίων σωγαθών την απόλαυσιν πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Πλούσιοι επτώχευσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατοθήσονται πάντως αγαθούν. Πλούσιοι επτώχευσαν και πείνασαν οι δε των Κύριων που κελατοθήσονται πάντως αγαθούν. Αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας καλεί να εορτάσουμε την μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Δεν θα σταθώ τόσο στον βίο της Αγίας Εκατερίνης που λίγο πολύ είναι γνωστό σε όλους μας, αλλά θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε μία από τις λέξεις την οποία την χαρακτηρίζουν. Η λέξη αυτή είναι μάρτυρας. Δυστυχώς σήμερα η λέξη αυτή στις ημέρες μας έχει πάρει μια άλλη έννοια, το ανθρώπου που απλά υποφέρει. Ενώ τι σημαίνει μάρτυρας? Μάρτυρας είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο καλείται σε ένα δικαστήριο ως επιτοπλίστων να μαρτυρήσει, δηλαδή να πει την αλήθεια που είδε με τα μάτια του και εν πολλής στην αρχαιότητα θα έδινε ακόμα και για τη ζωή του για αυτήν την ομολογία. Έτσι λοιπόν, η μάρτυρας του Χριστού Εκατερίνη εκλήθηκε και αυτή σε μία δίκη και εκεί τι έκανε, μαρτύρησε την αλήθεια. Μυθείς. Και θα ρωτήσει κάποιος, μα πάτε, είναι δυνατόν στις ημέρες μας να γίνουμε μάρτυρες, δόξα τω Θεώ βρισκόμαστε σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Πλέον κανένας δεν φοβάται να ομολογήσει την πίστη του και με αυτόν τον τρόπο να χάσει τη ζωή του. Κι όμως αγαπητοί μου αδελφοί, εάν θυμηθούμε πάλι στην Αγία Γραφή, λέγει ο Θεός μέσα τον προφήτη Ισαΐα, «Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης».
στάζουν να καυχόνται για την αμαρτία τους. Μια αμαρτία που ίσως 20 χρόνια πριν ένας τρόπος ζωής, όχι μία αμαρτία, πολλές είναι οι αμαρτίες, ένας τρόπος ζωής που πριν 20 χρόνια θα ήταν αδιανόητος, σήμερα όχι απλώς είναι normal, αλλά δεν σου επιτρέπεται και να το σχολιάσεις αρνητικά. Μπροστά στους άρχοντες της εποχής, έτσι και εμείς να τη μιμηθούμε και να... Τον ημών των υπιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημε τους φιλέτης ημών και εμείς συνέγηση μας της περασμών. Αλλά ρίξε ημάς από του πολυρού, ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σήμερα της Ευαγίας Θεού το προημίον και της των ανθρώπων σωτηρίας υποκήρυξης. Ένα του Θεού τρανός υπαρθένος δείπνητε και το Χριστόν της πάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και εμείς μεγάλο φόνος βοήσομεν χαίρε της οικονομίας του Χριστού η εκπλήρωσης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την πανευθυμονή φι Χριστού υμνήσομεν, εκατερίναν τη Θείαν και πολιούχον σύναν, τη βοήθειαν ημών και αντιλήψην, ότι επίμως ελαμβρός του ημών ευλόγησον την πρόση και την πόση των τούνων σου ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθε θυμάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Τον Αγίον Διαμαντικόν εν Αγίον Κοσμάγιον τον Αγίον και Δικαίων Θεών Πατρών εν Ιαγίων Κιάλλης της Αγίαν Δόξου Μεγαλοπάτερας Εκατερίνας της Πανσόπου της και την Νίμην επιτελούμε και πάμε. Σας ευχαριστούμε σήμερα που ήρθατε με την αρχιερατική σας παρουσίας και τη χωροστασία τελέσσετε το Μέγαν αρχιερατικών Εσπερινών. Ευχόμεθα ο Θεός να σας δίνει έτη πολλά και να έχετε μία καλή και ευλογημένη ποιμαντορία. Να ευχαριστήσω τους σεβαστούς πατέρες με την παρουσία τους λάμπραν την Ιεράν Πανήγυριν, τους τοπικούς άρχοντες, τους εθελοντές και εθελοντές που βοήθησαν για να στηθεί η Ιεράν Πανήγυριν ταύτην. Και τέλος να ευχαριστήσω θερμά το κέντρο εκδηλώσεων Αφροδίτη από την Ιγαλία που προσέφερε τη φιλοξενία της Φασολάδας και τους ευχαριστούμε. Στην έξοδο θα υπάρχουν οι πατέρες, δεξιά και σειρά και τάξη, τη φιλοξενία προς δόξαν Θεού. Χρόνια πολλά και βοήθειά μας. Αύριο το πρωί, 7.30 με 10 η ώρα, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Χρόνια πολλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, Ιες διαφυλάξε πάντα σημάς χρόνια πολλά.